τις ευλογίες σας, Father Alex, από την Ελλάδα και ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας. Για μένα είναι μεγάλη τιμή που είμαι κοντά σας. Να σας πω την αλήθεια, αγαπά πάρα πολύ τον Γιώργο. Τι έχει κάνει για μας στην Αμερική. Έχει παρουσιάσει την Ορθοδοξία με τις ωραίες αυτές εικόνες που πραγματικά στολίζουν τις εκκλησίες μας στην Αμερική και μας δίνει την ευκαιρία να προβάλλουμε την παράδοσή μας στην Αμερική. Έχει προσφέρει πολλά στη διασπορά, όπως λένε, διότι έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάζουμε τα ήθη και τα έθιμα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Ο Γιώργος είναι the best. Είναι the best. Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Ακούσατε και τον Σωτήρη τον Τζούμα πριν, ο οποίος σας έστειλε τους χαιρετισμούς, ο αγαπητός συνάδελφος που μίλησε πριν από εσάς. Άλλωστε συζητούσα πριν μαζί του και μου είπε ένας άνθρωπος ο οποίος, Γιάννη, έχει πάρει το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας στην ειδική τελετή που έγινε από τον Πρόεδρο, και για αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν μετά τον Ιάκωβο, τρεις είναι όλοι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πήραν αυτό το μετάλλιο. Βέβαια, εσείς όπως πάντα απαντάτε ότι εγώ είμαι ένας ταπεινός ιερέας. Με πολλή ταπεινότητα λάβατε από τον Τζο Μπάιντεν, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου και εκεί υπάρχει μια διαδρομή ζωής. Και απλά κάνω συστάσεις για όλο τον κόσμο ότι ο Φάδερ Άλεξ Καρλούτσος για μισό αιώνα και πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει συνδεθεί όπου η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, η καρδιά του Ελληνισμού μπορεί και έχει επαφή με τον Λευκό Οίκο, με ό,τι αυτό σημαίνει, με την Αρχιεπισκοπή, με τον Πατριάρχη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, και σε όλο τον κόσμο είναι γνωστή η προσφορά σας. Και επαναλαμβάνω, είστε ένας άνθρωπος όπου η κλασική σας απάντηση είναι αυτή: εγώ είμαι ένας απλός ιερέας. Αυτό λέτε, Father Alex. Well, να σας πω, και θέλω να ευχαριστήσω τον Σωτήρη, πραγματικά τον θαυμάζω. Έχει υπηρετήσει τόσο αφοσιωμένο στην Εκκλησία μας και στον Πατριάρχη μας, τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, αλλά τον θυμάμαι με τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, και ήταν πάντοτε καλός και λέει και καλά λόγια και είμαι πολύ ευγνώμων. Εγώ είχα τη τιμή να υπηρετήσω τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο για πολλά χρόνια. Όταν δεν τον κάλεσαν στην ορκομοσία του Jimmy Carter, τότε εγώ ήμουν διευθυντής νεολαίας και με παρακάλεσε, μου λέει, θα σου αλλάξω τη θέση. Πρέπει να ανοίξουμε γραφείο μαζί με το, να έχουμε επαφές με το Λευκό Οίκο. Και εγώ ήμουν στενοχωρημένος τότε, σήμερα μόνο, νομίζω ήμουνα 32 χρονών, και νόμιζα ότι απέτυχα να είμαι διευθυντής νεολαίας καλός, αλλά λέει, είχα τη χάρη να ανοίξω πόρτες. Λοιπόν, μου είπε να αναλάβει τη θέση, και όπως τα έφερε ο Θεός κάτω από την ευλογία του και τις οδηγίες του, έχω μπει στο Λευκό Οίκο, δηλαδή από τον Jimmy Carter μέχρι τον Biden. Είναι 4 Ρεπουμπλικάνοι, 4 Δημοκράτες, και έχω καλές στενές σχέσεις με όλους. Η αλήθεια είναι με τον George Bush πάρα πολύ, τον πατέρα, και με το γιο. Αλλά με τον Biden είμαστε πάρα πολύ στενοί και με ευλόγησε με αυτή την τιμή. Αλλά δεν μπορούσα να έχω αυτές τις τιμές αν δεν ήταν η Ομογένεια, αν δεν ήταν η Αρχιεπισκοπή, αν δεν ήταν οι αφοσιωμένοι λαϊκοί, όπως είναι ο Γιώργος που κάνει αυτή την ευλογία με τις εικόνες στην Αμερική. Όταν τώρα τελευταίως ήταν κάποιος στην οικογένεια Biden, και είχε μία κόρη Κατερίνα, εγγονούλα Κατερίνα, και τον παρακάλεσα και τον λέω, Γιώργο, και θυμάμαι όταν έδωσε αυτή την εικόνα στην κυρία αυτή που μας έχει βοηθήσει στην Ελλάδα, να μας έχει ανοίξει πόρτες και στο Λευκό Οίκο, ήταν τόσο χαρούμενη. Αλλά όποιος βλέπει τα έργα του Γιώργου βλέπει την αγιοσύνη της Ορθοδοξίας. Εγώ νομίζω είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Τώρα, αν βλέπεις, έχετε ακούσει το όνομα Steve Bannon. Ο Steve Bannon, αυτός που είναι ο σύμβολος του Τρουμπ, όταν μιλάει στην τηλεόραση, όταν παρουσιάζει όλα αυτές τις ιδέες που κάνει, τώρα είναι στη φυλακή, τι έχει πίσω του? Έχει εικόνες γύρω του
είναι ορθόδοξες εικόνες, διότι πολλοί βλέπουν από τις εικόνες βλέπουν την πνευματικότητα της Ορθοδοξίας, βλέπουν την ιστορία του χριστιανισμού. Λοιπόν, αυτό που έκανε ο Γιώργος στο Cherry Hill, στο Ocean County, στην Αστόρια, μας ανοίγει πόρτες, ή αν δεν ανοίγει πόρτες, ανοίγει τα μάτια των Αμερικανών, των ξένων, και τους φέρει πιο κοντά στην Ορθοδοξία και πιο κοντά στον Ολισμό. Λοιπόν, ο Γιώργος προσφέρει εθνικό έργο, κατά τη γνώμη μου, και εγώ είμαι ευλογημένος, με ευλόγησε ο Θεός, να είμαι φίλος του και υποστηρικτής του. Και γι' αυτό ήρθα να είμαι στο πρόγραμμα απόψε, να πω μπράβο Γιώργο, ευχαριστώ Γιώργο, ο Θεός να σου δώσει χρόνια πολλά για την ευλογία που δίνεται και στην Ελλάδα και στην Αμερική με την ιδιοφυΐα σας, να είσαι αγιογράφος. Πραγματικά λαϊκός, εσύ είσαι από τους Αγίους που προσφέρουν στην Εκκλησία. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Φάδερ Άλεξ Καρλούτσος, έτσι Γιώργο Γέρης. Φάδερ Άλεξ. Όπου θα πρέπει, φαντάζομαι, και μια από τις δουλειές σας θα τις αφιερώσετε στο Φάδερ Άλεξ, έτσι. Ο Φάδερ Άλεξ, καταρχάς νιώθω τόσο αμήχανα, τόσο περίεργα, που μου κάνει μια τέτοια μεγάλη τιμή. Αυτός ο άνθρωπος, ο Φάδερ Άλεξ, ο οποίος είναι ένα κεφάλαιο για την Αμερική, είναι ένα κεφάλαιο για την Ορθοδοξία, είναι ένα κεφάλαιο για τον Ελληνισμό, για την Ομογένεια, είναι ένα κεφάλαιο στην Εκκλησία, στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, μου κάνει αυτή την ιδιαίτερη τιμή. Θέλω να καταθέσω δημοσίως ότι αυτός ο άνθρωπος με αγκάλιασε με μια πολύ μεγάλη αγκαλιά από το πρώτο λεπτό που γνωριστήκαμε. Είχα τη μεγάλη αυτή ευλογία και χαρά να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο προσωπικά. Φάδερ Άλεξ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάτε ιδιαίτερα η καρδιά μου, ειλικρινά σας ομιλώ, νιώθω πολύ περίεργα συναισθήματα, δεν μπορώ να συγκρατήσω τη συγκίνησή μου. Ξέρω την αγάπη σας, τη νιώθω κάθε λεπτό στη ζωή μου, σε κάθε μου εργασία που μου δίνετε την ευχή σας, που με παρακολουθείτε. Και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων στο πρόσωπό σας και σε εσάς, αλλά και σε όλη σας την οικογένεια. Ο Φάδερ Άλεξ έχει φτιάξει έναν καταπληκτικό ναό στα Χάπτονς. Έχει δώσει όλη του την καλλιτεχνία, μέσα όλη του την καλλιτεχνική ιδιοφυΐα. Έχει κάνει ένα καταπληκτικό ναό, ένα μαγευτικό ναό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολύ γούστο, έχει πάρα πολύ ορθή κρίση και φυσικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία παγκόσμια ακτινοβολία. Δεν μπορώ να πω, δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε αυτόν τον άνθρωπο. Φάδερ Άλεξ, και πάλι δημοσίως σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Να ξέρετε ότι πάντα θα προσεύχομαι για σας και για την οικογένειά σας. Ο Θεός να σας χαρίζει ευλογία και ευτυχία. Ξέρω πόσο καλός και απίθανος πατέρας, παππούς είστε. Είναι μεγάλη μου ειλικρινά, είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί αυτά τα λόγια τα οποία βγάζω μέσα από την καρδιά μου είναι αυτή τη στιγμή και φυσικά είναι λόγια τα οποία βγαίνουν από την ψυχή μου, γιατί έχω ζήσει τόσες καταστάσεις μαζί σας, έχω ζήσει τέτοιες στιγμές που δεν μπορώ να αυτά τα συναισθήματά μου να τα συγκρατήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ιδιαίτερη τιμή απόψε. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που δεν βγαίνετε ούτε στα κανάλια, ούτε στις εφημερίδες. Είστε ένας άνθρωπος ταπεινός. Ναι, δεν το κάνω. Αλλά εγώ σας θαυμάζω, είμαι ευγνώμων για αυτό που προσφέρετε. Το κάνετε με μεγάλη πίστη, με μεγάλη αγάπη και αφοσίωση. Γι' αυτό ήθελα και εγώ να μπω αυτή τη στιγμή και ευχαριστώ τον Γιάννη που με κάλεσε να είμαι εδώ κοντά σας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μας, τον Θεοφιλέστο, τον Απόστολο, είναι πολύ καλός μου φίλος και χάρηκα που άκουσα και τον Σωτήρη και είναι για μένα ευλογία, Γιώργο, που είμαι κοντά σας. Πάντως είμαι στα αδελφή και εγώ είμαι θαυμαστός, να το ξέρετε. Για μας είναι ευλογία που συναντήσαμε τέτοιους ανθρώπους. Τις ευλογίες σας, Φάδερ Άλεξ, και βέβαια η πρόσκλησή μας, ξέρω ότι έρχεστε πρώτα στην Πελοπόννησο, λογικό είναι στη γη των προγόνων σας. Η πρόσκληση όμως και στη Μακεδονία είναι εδώ ανοιχτή. Σας περιμένουμε με πολύ αγάπη στο επόμενο ταξίδι από κοντά στο Επανιδίν. Καλό καλοκαίρι και τις ευλογίες σας. Ευχαριστώ του Θεού. Και σας ευχαριστώ. Να ξέρετε, και εγώ πήγα, εγώ ήρθα με τα χειρόγραφα
να τα επιστρέψουμε στη δράμα τώρα. Η Κουσοφίνησα τότε και ήταν μεγάλη ευλογία που ήμουν εκεί και οι άνθρωποι πολύ πιστοί και αφοσιωμένοι στην Εκκλησία. Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Τις ευλογίες σας. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Καλά. Την ευχή σας. Σέβη μου. Bye bye.